Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Λάζαρε Αλεξιάδη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαιρετίζω όλους τους συμπαίκτες του φύλαθλου κόσμου της Καστοριάς, καθώς και το ακριτούριο σας και σας. Πόσο σημαντική για σένα, Λάζαρ, είναι αυτή η μέρα? Είναι... Η μέρα αυτή είναι και... η πιο δοξασμένη ποδοσφαιρική ημέρα, ναι, του Καστοριανού ποδοσφαίρου, mm-hmm, και για μένα φυσικά. Ναι, ναι. Εγώ το ευχαριστήθηκα, κατέκτησα και το πρωτάθλημα από Β σε Α. Ναι. Είμαι από τους ο πιο παλιός ποδοσφαιριστής. Ναι. Παίζω από το 69 και το χάρηκα πάρα πολύ, γιατί έκτισα την καριέρα μου με δύο τίτλους. 401 συμμετοχές. 401 συμμετοχές. Νομίζω ότι 432, κάνει λάθος τράπεζα. Κατάλληλος, ναι, με πάση περιπτώσει. Θα τα αναφέρει και ο κύριος Μπάτος στο βιβλίο του, που είναι και έτοιμο. Τσιγκουνιές να μην κάνουμε, να μην κάνουμε τσιγκουνιές. Όχι. Θα αναφερθούν αυτά τα στοιχεία, εξάλλου γίνεται και βγαίνει και ο δεύτερος τόμος τώρα. Βάσει του ίντερνετ, αυτά που βλέπουμε στο ίντερνετ. Οπότε... Για πες μου. Λάζαρε, πολλά λεγόταν για εκείνη τη χρονιά, ήταν έργο Γκόρσκι ή Βασιλιάδη κατάκτηση του κυπέλλου. Βέβαια, δεν ξέρω εσύ που έζησες και τους δύο, γιατί ο Γκόρσκι ήταν, μπορεί να ήταν και ο μεγαλύτερος προπονητής που είχε έρθει ποτέ στην Ελλάδα, αλλά έφυγε για τον Ολυμπιακό και έγινε μάλιστα και ο προπονητής που την ίδια χρονιά κατέκτησε κύπελο και πρωτάθλημα με δύο διαφορετικές ομάδες. Είναι εκπληκτικό. Με την ευρεία είναι, έτσι. Ναι. Τι νος έργο ήταν, πιστεύω. Λοιπόν, θα σου πω τώρα. Ναι. Σε αυτό το έργο για την κατάκτηση του κυπέλλου υπήρχαν πολλοί παράγοντες. Σωστά. Πρώτον, οι παλιοί παράγοντες του ποδοσφαίρου, ναι, και οι παλιοί παντοσφαιριστές του ποδοσφαίρου. Σωστά. Να σας αναφέρω ενδεικτικά. Ο κύριος Σάνος που υπήρξε πρόεδρος, ναι, ο κύριος Χαλκίδης και άλλοι. Λυπή, κάτι παράγοντες, ο Αναστασιάδης. Αμακούς, όλοι ο Τράικος. Ναι, ναι, όλοι αυτοί συνετέλεσαν για να επιτευχθεί αυτό το. Του κυπέλου. Ναι. Δεν γίνεται δηλαδή χωρίς ένα δυνατό συμβούλιο, πρώτον. Ναι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, σε αυτό συνεταιρέθηκαν και οι παλιοί ποδοσφαιριστές. Και θα αναφέρω δεικτικά τον Νίρου, τον Καριοφίλη, πιο παλιά πάω εγώ. Βέβαια, γιατί βέβαια, από τους παλιούς. Νίρου, Καριοφίλη, Κόλια, Βαρτανίδη. Μπακερζόγλου. Και τον Μπάμπη τον Ηλιάδη από Las Vegas, βέβαια, ο οποίος προσέφερε οικονομικά. Στην σωστά, ομάδα. Σωστά. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές μαζί με τον Σουλουκίδη, Αφεντουλίδη, Μουτίδη και Σίδη, όλοι αυτοί προσέφεραν. Πώς προσέφεραν? Αυτοί όλοι οι παλιοί αγκάλιασαν τους νέους. Εγώ τότε ήμουν νέος. Μ' αγκάλιασαν. Είχες έρθει από εμείς την Αστραπία. Εμείς αγκαλιάσαμε τους άλλους και έτσι έγινε αυτή η ομάδα η οποία κέρδισε το Κύπρο. Ήρθες από την Αστραπία εσύ, Λάζαρετς, δεν είναι? Εγώ ναι, αλλά ήμουν από έκταξη γυμνασίου στην ομάδα. Ωραία. Ήταν ένα πάντρεμα, το έχουμε πει και με άλλους συμπαίκτες σου από εκείνη την εποχή. Πάντρεμα τοπικών ποδοσφαιριστών, πολύ καλών ποδοσφαιριστών, ναι, με κάποια ομάδα παιδιών που είχε έρθει τότε από τον ΠΑΟΚ. Δέσατε πάρα πολύ για να γίνει αυτή η τεράστια. Τους αγκαλιάσαμε. Ναι. Γιατί έτσι είχαμε μάθει από τους παλιούς. Ναι, ναι. Τους αγκαλιάσαμε. Και όποιος νέος ερχόταν, ναι, νόμιζε ότι παίζει 5 χρόνια στην ομάδα. Μάλιστα. Τέτοιο θάρρος τους είχαμε δώσει. Κατάλαβες, αυτό ήταν το πάντρεμα. Και αυτό ήταν και επιτυχία. Μπορώ να πω όμως, υπήρχαν και αυτοί οι παράγοντες, όπως έφερε πριν ο Χαλκίδης, ο οποίος έβαλε και το βολό του. Ναι, ναι. Έκανε μεταγραφές με πολλά λεφτά. Ήταν εκεί μεταγραφές για την εποχή. Βέβαια, έκαναμε και μεταγραφές καλές. 2.400.000 μεταγραφή του Σιμεωφορίδη εκείνη την εποχή. Ναι, εκείνη την εποχή ήταν μεγάλο ποσό. Ναι. Εντάξει, και ο κόσμος βοηθούσε. Και οι γουναράδες βοηθούσαν. Ναι, βοηθούσε, γιατί τον έλεγες, έκανα μια φορά τον εισπράκτορα και πήγαινε στο καφενείο και μου έδινε κάποια λεφτά κάποιος και μου λέει: έχω και στο σπίτι. Έχω και στο αυτό μου λέγανε. Πού έχω να το πεις την εποχή σήμερα αυτό? Μεγάλη, ναι, μεγάλη υπόθεση. Βέβαια, το οικονομικό παίζει μεγάλο ρόλο. Τεράστιο. Λάζαρε, και με 28 γκολ λέει εδώ το... Έπαιζα 7 χρόνια, έπαιξα και χαφ, αμυντικό χαφ. Και άλλα 7 χρόνια έπαιξα αμυντικό δεξιμπακ. Εξήγησέ μας τώρα αν πήρες
ειδικές εντολές για το Χατσιπαναγή. Λοιπόν, πώς εξοδετερώθηκε ο Χατσιπαναγής εκείνη την παιδιά, το μεγάλο τώρα, αστέρι, όχι απλά το Ηρακλή. Εντάξει, εγώ τον είχα παίξει και άλλη φορά τον Χατσιπαναγή. Ναι. Ο Χατσιπαναγής ήταν ένας παίχτης που άμα έπαιρνε την μπάλα θα σε έκανε ό,τι ήθελε. Ναι. Την έδαινε την μπάλα στο κορδόνι που λέμε. Ναι. Λοιπόν, εγώ το ήξερα αυτό το πράγμα και προσπαθούσα να μην την πάρει την μπάλα. Γιατί όσο φορές την πήρε την μπάλα, κάτι με έκανε. Να τα λέμε έξω ρολόγια. Λοιπόν, ευτυχώς όμως, όσες φορές με πέρασε, με κάλυπτε ο παράσκος και έτσι είχα ίσκο το κεφάλι. Τον είχαμε υποατμόνιμης. Εντάξει, και εγώ προσπαθούσα να μην πάρει την μπάλα. Και το κατόρθωσε. Πολλές φορές το κατόρθωσε. Και έτσι. Μετά το τέλος του αγώνα σου είπε κάτι ο Χατσιπαναγής. Ο Χατσιπαναγής. Τα πηγαίναμε καλά με τον Χατσιπαναγή. Εκεί που εντάξει, περιπτώσει ανταλλάσσουν οι ποδοσφαιριστές συνήθως κάποια κουβέντα. Όχι, κάτι ήταν άνθρωπος. Πολύ άνθρωπος. Δηλαδή επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ναι. Ούτε έβεσαι ούτε τίποτα. Ναι. Απλώς δεν τον έβεσαι εγώ σκληρά. Προσπαθούσα να μην πάρει την μπάλα. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν το μυστικό λοιπόν. Δεν τον έκανε και κανένα φάουλ. Γιατί όταν κάνεις έναν άνθρωπο τέτοιον προσφαιριστή, τον κάνεις φάουλ και τον χτυπάς και τα πόδια, δεν είναι καλό πράγμα. Κατάλαβες. Αυτό ήταν πιο καλά από το Μέση, μπορείς, πιο καλός από το Μέση. Θα μπορούσε να το συγκρίνεις, έτσι. Αυτό είναι βέβαια. Άνετα. Δεν ξέρω αν έχει δει το τελικό του κυπέλλου με τον Ολυμπιακό. Τι του είχε κάνει. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια και αν δεις έστω και μεμονωμένες φάσεις με τον Χατσιπαναγή, νομίζω ότι. Γι' αυτό ζαλίζεται και το μάτι να βλέπει. Χρειαζόταν συγκέντρωση. Ναι. Και εγώ το κατόρθωσα αυτό. Ήμουν συγκεντρωμένο στο παιχνίδι. Είναι όπως διαβάζει ένα δίηγημα. Άμα βλέπεις αλλού και διαβάζεις χωρίς να ξέρεις τι λέει, τι κατάλαβες, τίποτα. Μια ακόμη ερώτηση. Ναι. Λαζαρέ, όταν χάναμε ένα 0, εκεί μήπως. Άρχισαν να λειτουργούν αντίστροφα και ο ενθουσιασμός που μπορεί να είχατε και ή παρά το 1-0 συνεχίζατε να πιστεύετε ότι αυτό το κύπελλο δεν μπορεί να φύγει από τα χέρια σας. Όχι, είχαμε αυτοπεποίθηση. Μας είχε δώσει και ο Μακαρίτης, ο βασιλιάς, ο προπονητής μας, να παίξουμε και αυτοί οι άνθρωποι είναι και εμείς άνθρωποι είμαστε, κατάλαβες. Ναι. Και είχαμε αυτοπεποίθηση γιατί. Έπαιξε ρόλο ο Βασιλιάδης λοιπόν στην ψυχολογία. Ο Γκόρσκι μπορεί να σας έμαθε μπάλα, να μας έμαθε πολλά μυστικά. Ο Γκόρσκι πολλά μυστικά. Αλλά ο Βασιλιάδης αυτό ήταν έτσι. Σας έδωσε την ψυχολογία. Δεν άφησε ούτε τόσο. Ούτε και σώσε και την ομάδα με εκεί τη χρονιά στο Ρελό. Σώθηκε από υποθέσει. Σώθηκε στο παραπέδο. Εκεί που το Πανιόνιο μα κέντρισε. Γιατί είσαι με το Πανιόνιο 2-1. Βέβαια. Εκεί ήταν όλη η δουλειά. Λοιπόν, από τώρα. Τι κρατάς από εκείνη τη μέρα μέχρι σήμερα, τι θα κρατάς για πάντα. Για πάντα θα κρατάω την νίκη συνολική παραγόντων ποδοσφαιριστών και φιλάθλων. Αυτό μέσα στην καρδιά μου. Αλλά ένα όμως παρέλειψα να σου πω ότι σε εκείνη τον αγώνα ήταν από κάποιος ο οποίος ήταν ο πιο χρήσιμος. Ένα παιδί από το Αμίντεο, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είναι ο Σιάντης, από το Αμίντεο. Λοιπόν, είναι στην καριέρα μου. Και το Κύπρο τα αφιέρωσα, είναι ο Παύλος ο Σιάντης, με τον οποίο έπαιζε 12 χρόνια συνεχόμενα μαζί. Ήταν, ας πούμε, όπως ήταν ο Δωμάζος για τον Παναθηναϊκό, ο Παπαϊωάννου, ξέρω εγώ. Ναι, όπως ήταν ο επιτελικός μας παίκτης. Δηλαδή, θα μπορούσε να του σκόρ μεγαλύτερο. Έτσι πιστεύω. Ήταν και ο Σιάντζης ένα από τα παιδιά που λέγαμε νωρίτερα που ήρθαν από τον ΠΑΟΚ, έτσι ουσιαστικά. Ναι, ο Σιάντζης δεν μπορεί να πει εντάξει τον ΠΑΟΚ, αλλά εδώ εγώ τον είχα πιο Καστοριανό από Καστοριανό. Ναι, από το Αμίντεο είναι η καταγωγή, δεν μαζί. Καταλαβαίνεις, 12 χρόνια παίζαμε μαζί. Ναι, 12 χρόνια παίζαμε μαζί. Και θέλεις να πεις μια κουβέντα ότι αυτό το κύπελλο άξιζε σε έναν ποδοσφαιριστή που δεν αγωνίστηκε στον τελικό. Ναι, δεν αγωνίστηκε και ήταν ο συντελεστής της νίκης του ημιτελικού. Στον Μακεδονικό. Στο Μακεδονικό. Ήταν ο συντελεστής και έφαγε 6 κάρτες. Και δεν μπορούσε, παρακαλούσε να του βγάλει κάρτα ο Φαρσαλιώτης, πώς λεγόταν ένας. Το στέρισε τον τελικό, έτσι. Το στέρισε τον τελικό, ναι. Ήταν κρίμα. Γι' αυτό και το αφιέρωσα εγώ το. Το κύπελλο αυτό στον Παύλο. Τη δόξα, ναι, του κυπέλου. Λοιπόν, και ένα άλλο ήθελα να σου πω. Ότι υπήρχαν ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, να σου πω ένα άλλο. Υπήρχαν ποδοσφαιριστές μεταξύ μας, οι παίκτες, οι οποίοι παίζανε πάνω από 7 χρόνια, 8. Μέχρι 10. Και αυτό συντελεί. Δηλαδή ο κορμός της ομάδος πρέπει να είναι
πάνω από πέντε χρόνια μαζί. Για να πάει καλά μια ομάδα. Αν το καρτοθώσει αυτό, η ομάδα πάει καλά. Βέβαια. Και οι παίχτες αμέσως μετά έφευγαν, πήγαιναν και σε άλλες ομάδες, έκαναν καριέρα, έκαναν. Είχες ποτέ όνειρο να πας και κάπου παραπάνω, Λάζαρε? Αυτό δεν το έχεις πει ποτέ. Λοιπόν, θα σου πω τώρα. Μου είχε πει ο Παντελάκης όταν έγινα 30 χρονών και. Μου λέει: σε θέλω στην ομάδα, Αλεξιάδη. Ο Παντελάκης πότε, όταν ήταν στον Μακεδονικό ή όταν πήγε στον ΠΑΟΚ? Ο Παντελάκης στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ, ναι. Λέω: κύριε Γιώργο, τι να κάνω, να βάφω τα παπούτσια? Εγώ έμεινα μεγάλο σήμερα, δεν είμαι μικρό. Το 30 χρονών. Τότε, ναι. Ναι, 30 χρονών. Για σήμερα δεν είναι μεγάλο. Κύριε Γιώργο, το θέλω, το γουστάρω, τον ΠΑΟΚ, είναι καλή ομάδα. Με έχει δώσει και τα παπούτσια και προπόνηση. Έκανα προπόνηση όταν ήμουν στην Β' Εθνική. Δύο χρόνια έκανα προπόνηση. Πήγαινα σε μια σχολή εκεί, στο Δημόκρατο, και μου έδωσε ο ΠΑΟΚ και το προπονητή, ω επισάνων. Σωστά. Επισάνων. Λοιπόν, τότε γνώρισα και τον Παράσκο, του εφήβου, τον Δεφανίδη. Λοιπόν, και λέω, κύριε Γιώργο, λέω, τι να κάνω, δεν ξέρω. Την ομάδα μου εγώ δεν την αφήνω, λέω, τώρα. Αυτή τη στιγμή. Και μετά έπαιξε άλλα δύο χρόνια. Αρνήθηκε πρόταση του ΠΑΟΚ, Λαζαρέτσι. Του ΠΑΟΚ, ναι, ο κύριος Παντελάκης με γούσταρε. Μάλιστα. Σε ηλικία 30 ετών. Μάλιστα. Σε ηλικία 30 ετών να κάνω καριέρα τι? Καλύτερα στο χωριό, πρώτος παράδειγμα στην πόλη. Το είπε και ο Γιώργος ο Παράσκος. Το είπε, ναι. Έτσι, ναι. Ήταν ανόητο να φύγω από την ομάδα μου. Άσε που την αγάπησα εγώ. Τα νέα παιδιά εκείνης εποχής, εκείνης ομάδας, έφυγαν, έκαναν την καριέρα τους. Έκατα. Ναι, άμα ήμουν νέος θα πήγαινα, αλλά δεν ήμουν νέος. Ήμουν 30 χρόνια, είχα στο τέλος της καριέρας. Δεν το μετανιώνεις πάντως που... Όχι, δεν το μετανιώνω. Αυτό είναι σίγουρο. Όχι. Λάζαρος. Είμαι γέννημα θέμα Καστοριάς και το καυχά μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα. Λάζαρε, να σε καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ και πάντα να τα λέμε. Σε κάθε λέμε, ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε. Μέρα πάντα τα λέμε. Σε ευχαριστούμε, Λάζαρε. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.